Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και όπως πάντα κυρίες και κύριοι συντονιζόμαστε, συνδεόμαστε με το livenews.com.cy και βεβαίως δεν ξεχνάμε να συντονιζόμαστε και με το λόγο, το ραδιόφωνο του λόγου στους 101,1. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας καίει και ως κοινωνία ομολογουμένως και αφορά στην σεξουαλική παρενόχληση παιδιών. Ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, μας προβληματίζει και σύντοχρόνο μας εξοργίζει. Έχουμε στο στούντιο φιλοξενούμενο σήμερα τον κύριο Αντώνη Στυλιανού, που είναι ανώτατο μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Hope for Children. Καλώς ήρθατε κύριε Στυλιανού. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα. Ομολογουμένως δόθηκαν κάποια στοιχεία από την οργάνωσή σας στην δημοσιότητα που μας έχουν σοκάρει για τη συχνότητα δηλαδή που έχουμε σεξουαλική παρενόχληση παιδιών. Ακριβώς. Είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία στην Κύπρο να μάθουμε την συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται τα φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Η έρευνα έχει γίνει στα πλαίσια της λειτουργίας της εκστρατείας 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία μετέχουν αρκετοί κυβερνητικοί οργανισμοί και στην οποία Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης μετέχει και ο οργανισμός μας, το Hope for Children. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε 2.000 παιδιά, σε ένα δείγμα 2.000 παιδιών, άρα μιλούμε για ένα αρκετά μεγάλο δείγμα και κατέδειξε δυστυχώς ότι ένα ποσοστό 23,7 των παιδιών, δηλαδή ένα ποσοστό πολύ πιο κοντά στο 1 στα 4 παιδιά παρά στο 1 στα 5, όπου είναι και το ποσοστό μέσος όρος στην Ευρώπη, στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξού και ο τίτλος της εκστρατείας 1 στα 5, 20% δηλαδή, αλλά στην Κύπρο είμαστε πολύ πιο πάνω, 23,7 δυστυχώς, και κατέδειξε ακριβώς ότι 1 στα 4 παιδιά σχεδόν στην Κύπρο είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ποιες είναι αυτές οι μορφές, επειδή εμείς, ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι η μόνη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης είναι άντε το λεκτικό και άντε το σωματικό, το σωματικό πρώτα και άντε κάποιες φορές το λεκτικό. Υπάρχουν και άλλες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης. Πολλές άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών. Ήδη έχουμε διαβαθμίσει τα σεξουαλικής φύσεως αδικήματα εναντίον των παιδιών σε τρεις μορφές, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και την παρενόχληση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η σωματική σεξουαλική κακοποίηση, η συνουσία δηλαδή, το οποίο είναι και το χειρότερο και το πιο καταδικαστέο γεγονός το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι επίσης το λεκτικό, όπως σωστά αγαπητή Κατερίνα έχετε αναφέρει, δηλαδή η δημιουργία φόβου αλλά και η πρόκληση παιδιού για συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις. Είναι η παιδική πορνογραφία, είναι η ψυχολογική κακοποίηση, είναι τα αγγίγματα για παράδειγμα. Εξού και στον οργανισμό μας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης προωθούμε την εκστρατεία για να ευαισθητοποιήσουμε τον κοινό και να ενημερώσουμε τους γονείς αλλά πρωτίστως τα παιδιά για τους κανόνες που αφορούν στα καλά αγγίγματα και στα κακά αγγίγματα, τον κανόνα του εσωρούχου όπως έχει ονομαστεί, δηλαδή να μάθουμε στα παιδιά να μην επιτρέπουν σε κανένα να αγγίζει στις περιοχές που καλύπτονται από τα εσώρουχα. Υπάρχουν πολλές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Μια καινούργια μορφή, αν θέλετε, σεξουαλικής κακοποίησης είναι και η σεξουαλική, η διαδικτυακή κακοποίηση, η παρενόχληση παιδιού, το online grooming δηλαδή όπως το ονομάζουμε, η διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί και στην Κύπρο. Ποιες περιπτώσεις συναντάμε συχνότερα στην Κύπρο, κύριε Στυλιανού? Στην Κύπρο αυτό που έχει καταδειχθεί ήταν ότι οι πλήσεις των περιπτώσεων αφορούσαν τη διαδικτυακή εκμετάλλευση σε ένα αρκετά ψηλό ποσοστό σε σχέση με άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, ανήλθε περίπου στο 20%, ενώ συνολικά οι μορφές σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάστηκαν σε μια συχνότητα 23,7%. Πολλές φορές προέρχονται και από συγγενικά πρόσωπα, έτσι. Και δυστυχώς. Και σε τι συχνότητα το συναντάμε αυτό στην Κύπρο, είτε από το οικογενειακό είτε από το φιλικό περιβάλλον ενός παιδιού? Δυστυχώς, όσον αφορά στην σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών, η συχνότητα η οποία παρουσιάζεται είναι ότι οι πλήστοι θύτες είναι γνωστοί στο παιδί.
είτε μέλη της οικογένειας, είτε άλλοι συνομήλικοι ή μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου. Και αυτό ακριβώς είναι το πιο ανησυχητικό, στο ότι πρέπει να σπάσουμε εκείνο τον κύκλο, το μυστικό κύκλο που υπάρχει, να μάθουμε στο παιδί να μιλά, να σπάσει τη σιωπή του. Αυτό είναι και το σύνθημα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εκστρατεία του 1 στα 5, να σπάσει η σιωπή, να μιλήσει σε ένα ενήλικα, σε ένα άτομο της δικής του εμπιστοσύνης για αυτό που του έχει συμβεί. Στη διαδικτυακή εκμετάλλευση, εκεί βλέπουμε αντιστροφή αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, οι πλήστοι θύτες είναι άγνωστοι στο παιδί. Είτε προσποιούνται ότι είναι άτομα της ίδιας ηλικίας με το παιδί και το προκαλούν, για παράδειγμα, ή το προσκαλούν να ανοίξει μια webcam, μια κάμερα, ή να στείλει φωτογραφίες γυμνές ή άλλος πώς. Άρα σε εκείνο το φαινόμενο παρουσιάζεται ότι είναι άγνωστοι οι θύτες. Μάλιστα, το 86% των παιδιών δεν μιλάνε εδώ στην Κύπρο βάσει της έρευνας, και είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί ένα παιδί για να μην μιλά σημαίνει ότι είτε φοβάται, είτε νιώθει ντροπή, είτε νιώθει ότι θα απομονωθεί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πολύ σωστά το θέτετε, αγαπητή κυρία Αγαπητού. Δυστυχώς η έρευνα έχει καταδείξει ότι μόνο το 14% των παιδιών είχε ζητήσει βοήθεια, είτε από άτομο της οικογένειάς του, είτε από την αστυνομία ή από κάποιο άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, γιατρό, δικηγόρο και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς το 86% των περιπτώσεων αποσιώπησαν αυτό που τους έχει συμβεί, γεγονός που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν τύχη της φροντίδας της οποίας πρέπει να τύχουν σε περιπτώσεις που είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Για να είμαστε έτσι λίγο πιο πρακτικοί, μας είπατε για το νόμο του εσωρούχου. Επειδή μας ακούνε και παππούδες και γιαγιάδες και μητέρες οι οποίες είναι στο σπίτι, αλλά και μπαμπάδες, μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Πείτε μας ακόμα λίγα tips, τέλος πάντων θα το ονομάσω εγώ, τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, ώστε να τα προφυλάξουμε και να τα προστατέψουμε και εμείς οι ίδιοι ως γονείς, έτσι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ακριβώς αναλογιζόμενο το δεδομένο ότι τα παιδιά τα ίδια πρέπει να μάθουν ποια είναι τα καλά και τα κακά αγγίγματα, έχει δημιουργήσει ένα ειδικό υλικό το οποίο αναφέρεται στα παιδιά και σε γονείς. Είναι η Κίκο και το Χέρι, είναι ένα παραμυθάκι, είναι κινούμενα σχέδια ουσιαστικά και ακριβώς δείχνει με παραστατικό τρόπο στα παιδιά, ειδικά παιδιά μικρής ηλικίας, ποια είναι τα καλά αγγίγματα και τα κακά αγγίγματα. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό? Αυτό έχει μεταφραστεί από τον οργανισμό μας, το Hope for Children. Ναι. Αν μπορούμε να διαθέσουμε το υλικό, υπάρχει σχετικό βίντεο, υπάρχει και το παραμυθάκι. Το βρίσκουμε και στο website, δηλαδή. Υπάρχει και στο website του οργανισμού, άρα οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει εκεί και να μάθει αυτού του είδους τα εγχειρίδια ή τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουμε στα παιδιά τι είναι τα καλά αγγίγματα και τα κακά αγγίγματα. Για παράδειγμα, ένα άγγιγμα στη μητούλα, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο ή στο παραμυθάκι, αυτό δημιουργεί καλά συναισθήματα στο παιδί. Ένα χαΐδεμα στο μάγουλο, αυτό είναι εντάξει. Ένα χαΐδεμα στα μαγιά, αυτό είναι εντάξει. Αλλά ένα χαΐδεμα εκεί όπου βρίσκονται, εκεί που καλύπτονται τα μέρη του σώματος από τα εσώρουχα, αυτό είναι ένα κακό άγγιγμα και τα παιδιά πρέπει να μάθουν από μόνα τους να λένε όχι, ή να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σε τέτοιου είδους αγγίγματα. Μάλιστα, πάρα πολύ. Πώς βοηθάμε τα παιδιά που πέφτουν θύματα τώρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσα στο ίδιο τους το περιβάλλον? Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ είναι και ο ρόλος του σχολείου, κυρία Στυλιανού, έτσι? Έμιλη μου, είναι πολύ κέριο αυτό το ζήτημα το οποίο θέτεις, τα μέτρα παρέμβασης και τα μέτρα στήριξης των θυμάτων. Εδώ αναδεικνύεται μείζον ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος των εκπαιδευτικών, αλλά ο ρόλος όλων των κρατικών υπηρεσιών εκείνων, οι οποίες οφείλουν και έχουν υποχρέωση δια του νόμου πλέον να συνδράμουν και συνδράμουν σε όλες τις περιπτώσεις και στηρίζουν τα παιδιά θύματα. Άρα θα πρέπει να παρασχεθεί η ψυχολογική στήριξη, εκείνη η απαραίτητη ψυχοκοινωνική στήριξη που πρέπει να παρασχεθεί σε παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτό το βιντεάκι θέλω να το δείξουμε. Είναι μεγάλης διάρκειας? Όχι, είναι ένα μικρό βιντεάκι, είναι ένα βίντεο κλιπ. Να το δείξουμε αυτό το βιντεάκι. Το οποίο μπορούμε να δείξουμε. Αν έχουμε χρόνο, διαφορετικά αύριο. Πόση ώρα πάει, κυρία Στυλιανού? Είναι 2 λεπτά. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες